Καλησπέρισουμε τον Νεκτάριο, τον Ντουντουλάκη, τον γιατρό μας που τον συναντάμε κάθε 15 ημέρες για πολύ όμορφα πράγματα και νέα τα οποία έχει να μας μεταφέρει. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ. Πλαστική, επανορθωτική, χειρουργική και νομίζω ότι το σημερινό θέμα αφορά πάρα πολύ κόσμο. Κοιλιοπλαστική, γιατί μπορεί να μπορέσουμε τελικά να καταφέρουμε πρέπει να χάσουμε όλα αυτά τα κιλά που θέλαμε ή μια νέα μαμά να μπόρεσε να επανέλθει λίγο στο βάρος της, αλλά καμιά φορά το δέρμα μας δεν μπορεί να έρθει να ακολουθήσει το σχήμα μας. Ναι. Και τότε... Αυτό συμβαίνει συχνά και όχι μονάχα για το... στην περίπτωση που υπάρχουν τα κιλά, όπως είπες και το είπατε για στο... Και όταν υπάρχουν μετά από μια εγκυμοσύνη, μετά από πολλές κοιήσεις, ας πούμε, ειδικά όταν υπάρχουν δίδυμα και είναι μικροκαμωμένη, ας πούμε, η μητέρα, συνήθως μένουν μόνιμα προβλήματα στην κοιλιακή χώρα, αισθητικά προβλήματα, που μπορεί να είναι και λειτουργικά. Πολύ συχνά δηλαδή συνδέεται μια πολύ κακή εμφάνιση, ας πούμε, σε μια κοπέλα νέα που γυμνάζεται, που αθλείται, που προσέχει τον εαυτό της μετά από την εγκυμοσύνη, μετά που θα χάσει κιλά. Εξαιτίας του ότι έχουν χαλαρώσει οι ιστοί, οι ανένδοτοι ιστοί που υπάρχουν στην κοιλιά και οι οποίοι έχουν τη λειτουργία να κρατούν το κοιλιακό τείχομα σε ευθεία, ας πούμε. Γραμμή. Σε ευθεία γραμμή. Όταν συμβεί αυτό, μπορεί να συνδεθεί με μία ομφαλοκύλη ή με άλλα προβλήματα, ας πούμε, σε περιοχές που υπάρχουν άλλα χειρουργία για τον οποιοδήποτε λόγο, να υπάρχει μία να δυνατήσουν τα ιστή που είναι χειρουργημένοι στην περιοχή είτε της κολικοήτηδος είτε σε μία κεσαρική τομή, ας πούμε, κλπ. Και να είναι επικίνδυνο και για την υγεία. Και να είναι επικίνδυνο και για την υγεία της. Η κοιλιοπλαστική, λοιπόν, δίνει τη δυνατότητα να αφαιρέσουμε την περίσσια του λίπους και του δερμοϋποδόριου ιστού, τέλος πάντων, που υπάρχει στην περιοχή της, ευρύτερη περιοχή και στο πλάι και γύρω από τον ομφαλό ή και πιο χαμηλά στην περιοχή της ηβικής σύμφυσης που γίνονται και οι τομές, ας πούμε, της κεσαρικής. Όλο αυτό μπορεί να συνδυαστεί μαζί με μια διόρθωση των ορθών κοιλιακών, της κύλης της λευκής γραμμής, ας πούμε, όπως ονομάζεται επιστημονικά, που είναι οι ορθοί κοιλιακοί κινούνται μέσα σε δύο θήκες. Αυτές οι δύο θήκες ενώνονται μεταξύ τους και κάπου σε κάποιο σημείο υπάρχει ο ομφαλός, ο οποίος αν ανοίξει αυτή η ανένδοτη, ανοίξουν αυτοί οι ανένδοτοι ιστοί που κινούνται οι ορθοί κοιλιακοί, αν ξεχυλώνουν και τον οφαλό. Να κάνω μια ερώτηση, γιατί παρακαλώ. Μπορεί κάποιος, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο, ναι, αλλά σίγουρα θα πηγαίνει το μυαλό πολλών στο αν είναι το ίδιο πράγμα με το δαχτυλίδι που λέμε. Όχι, καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Η κοιλιοπλαστική δεν γίνεται για να δυνατήσουμε, δεν γίνεται για να χάσουμε κιλά. Η κοιλιοπλαστική γίνεται για να βελτιώσουμε την αισθητική εικόνα μιας περιοχής, η οποία είναι αδύνατο να διορθωθεί. Πρακτικά δηλαδή, να μαζέψουμε το περισσευούμενο δέρμα που υπάρχει, ή το εντοπισμένο λίπος και λίπος. Μαζί σε συνδυασμό με αυτό. Που δηλαδή κάνει και λιποαναρρόφηση και πλαστική. Ναι. Συνήθως η κοιλιοπλαστική συνδέεται και με λιποαναρρόφηση, γιατί υπάρχει η δυνατότητα να διορθώσουμε και άλλες ατέλειες στην περιοχή, στις πλαϊνές περιοχές της κοιλιακής χώρας. Που έχει και εκεί την τάση να συσσωρεύεται. Που υπάρχει εκεί πέρα η τάση και που δυστυχώς υπάρχουν άτομα τα οποία, ακόμα και αν χάσουν πάρα πολλά κιλά, δεν μπορούν να το διορθώσουν αυτό το πράγμα χωρίς χειρουργείο. Έχουμε ένα παράδειγμα εδώ το οποίο παρακολουθούμε, να μας εξηγήσετε. Ναι, αυτό είναι ένα κοριτσάκι 19 χρονών. 19 χρονών. Μείνετε, παιδιά, λίγο σας παρακαλώ στο προηγούμενο. 19 χρονών, το οποίο είχε χάσει αρκετά κιλά. Χωρίς δαχτυλίο, από μόνη της. Δηλαδή πήρε διατροφή με τους συνεργάτες μου, τους διατροφολόγους στην Αθήνα, παρακολουθήθηκε. Έχασε 40-45 γυρνά μικροκακομωμένο πλάσμα. Wow. Ναι. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε. Εδώ πέρα στην πτυχή που υπάρχει, στο πλάι, είναι μάλιστα και μια τομή, παλαιά τομή σκολικοειδεκτομής. Φαίνεται. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα χειρουργείο το οποίο, αν δείτε την επόμενη, όχι αυτή που έχετε στο μετά, υπάρχει και μία άλλη. Να δούμε και την επόμενη, λοιπόν, φωτογραφία. Γιατί εδώ ήταν... αυτό είναι το αποτέλεσμά της. Απίστευτο το τελικό της αποτέλεσμα. Δηλαδή, καμία σχέση το παιδί αυτό ξανανέκτησε την εμπιστοσύνη στον εαυτό. Όλη την εκτίμησή της, έτσι, ναι. Άλλαξε τελείως η ζωή της. Και με την ηλικία αυτή τη μικρή που λέμε κιόλας, έτσι. Γιατί είναι άρα στη φάση που δημιουργεί τη ζωή της. Αυτά τα περιστατικά που έχετε διαλέξει από το site μου, είναι χαίρομαι που το διαλέξατε αυτό, γιατί με αυτό μου δίνεται ευκαιρία να σας πω ότι η κοιλιοπλαστική δεν είναι κάτι που αφορά τους ηλικιωμένους ή τους μεγάλους ανθρώπους γενικότερα.
αφορά τον οποιοδήποτε έχει ένα πρόβλημα το οποίο οπωσδήποτε δεν θα κάνουμε κυριοπραστική σε ένα παιδί 16 χρονών. Mm-hmm. Αλλά σε ένα ενήλικο άτομο, το οποίο έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξή του, το οποίο υποφέρει από κάποια προβλήματα, το συντομότερο δυνατόν, mm-hmm. είναι σωστό να γίνει το χειρουργείο έτσι ώστε να μην κουβαλήσει αυτά τα προβλήματα και σε άλλα επίπεδα της ζωής του. Mm-hmm. Δηλαδή, να τα διορθώσει όσο έτσι. Είναι καιρός, γιατί έπονται εγκυμοσύνες, έπονται... Εγκυμοσύνες, πρέπει να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Ορμονικά θέματα, από όσο μεγαλώνει θα έχει, έτσι δεν είναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσο δύσκολο είναι να υποστούμε μια τέτοια επέμβαση? Δηλαδή, πρέπει να μας κρατήσει πίσω από την καθημερινότητά μας, από τη δουλειά μας? Καλή ερώτηση. Δεν χρειάζεται να γίνει αυτό. Στην πραγματικότητα η κοιλιοπλαστική είναι ένα χειρουργείο χωρίς οδύνη για τον οργανισμό, mm-hmm. σε επίπεδο βιολογικό, δεν χάνεται αίμα. Δηλαδή με τον τρόπο που χειρουργώ, η ποσότητα του αίματος που χάνεται είναι περίπου το μια ενός κύκλου και λιγότερο από το ένα κύκλο, φυσιολογικό κύκλο μιας ενήλικης γυναίκας. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το απόλυτα ανεκτό και εφικτό για τον οργανισμό χωρίς καμία επίπτωση, mm-hmm. Στον οργανισμό του, στην υγεία του. Γίνεται πάρα πολύ γρήγορη η ανάρρωση, γιατί τοποθετεί ένα σκορσές αμέσως μετά το χειρουργείο και άρα οι ιστοί μένουν στη θέση τους, δεν κινούνται. Το χειρουργικό πλάνο, άρα δεν υπάρχει πόνος, γιατί δεν υπάρχει μετακίνηση. Κρατάει σταθερή λοιπόν την περιοχή, σαν να γυψώνουμε, για να γίνει η ανάρρωση σωστά. Σαν να γυψώνουμε την περιοχή με αυτό το κορσέ, mm-hmm. ο οποίος είναι από πολύ υψηλή τεχνολογία, οι φάσματα, οπότε το δέρμα αναπνέει, δεν υπάρχει θέμα με το καλοκαίρι, χειμώνας, να σε φαγουρίζει, να σου δημιουργεί πληγές. Και πρακτικά πόσες μέρες είναι αυτές? Εμείς αν υποθέσουμε ότι θα χειρουργήσουμε ένα άτομο την Παρασκευή, το Σάββατο βγαίνει. Mm-hmm. Σπάνια έχω κρατήσει περιστατικά για 2 μέρες, ας πούμε, και ήταν περιστατικά τα οποία ήταν μεγάλης ηλικίας και τα οποία ήθελαν να νιώθουν πιο ασφαλή, γιατί είχαν κάποιον να τους φροντίσει και προτίμησαν αντί να πάνε στο σπίτι τους και να έχουν μια αποκλειστική. Να παραμείνουν στην κλινική. Για ασφάλεια, σωστό. Άρα λοιπόν χειρουργούνται σήμερα, την επόμενη μέρα, μέσα στο 24ωρο μένουν για παρακολούθηση από το προσωπικό της κλινικής. Την επόμενη μέρα γίνεται η πρώτη αλλαγή και μετά από 2 μέρες η επόμενη και κάθε 2 μέρες γίνονται οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Το άτομο αυτό μπορεί Επομένως, άμεσα επανερχόμαστε στις καθημερινές μας συνήθειες όσον αφορά τη δουλειά μας ή τη μετακίνησή μας. Σίγουρα δεν θα μπορούμε να γυμναστούμε, βέβαια, να κάνουμε άλλα πράγματα, έτσι. Όχι, αλλά υπάρχουν άπειρα κορίτσια, ας πούμε, που έχουν κάνει το χειρουργείο και έχουν βγει από την κλινική, έχουν πάρει τα παιδιά τους, ας πούμε, και έχουν βγει πάει στο πάρκο. Δεν τα σηκώσανε για να. Είναι και η κράση, γιατρέ μου, τώρα. Άμα η κράση του ανθρώπου είναι γερή. Ήθελα να ρωτήσω, χρονικά αυτή η διαδικασία πάνω σε αυτό που έλεγε η Μαρία, μπορεί να ξεκινήσει, ξέρω εγώ, και να κρατήσει μια εβδομάδα συνολικά? Δηλαδή, θεωρώ ότι το μεγάλο της, εννοείται από την αρχή. Ναι, όλο ξεκίνημα. Για κάποιον που μας παρακολουθεί θεωρώ τώρα. Θεωρώ ότι το ένα χειρουργείο για να γίνει πρέπει να είναι όρημη η συνειδητοποιημένη απόφαση. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι ο γιατρός θα πρέπει να νιώσει την ασφάλεια ότι ο ασθενής ξέρει για ποιο λόγο το κάνει αυτό το χειρουργείο. Ότι υπάρχει ένα άτομο το οποίο έχει ένα άτομο όριμο, δεν το κάνει το χειρουργείο για κάποιον άλλο. Mm-hmm. Υπάρχει ένδειξη. Έχει επίγνωση του τι είναι αυτό, πώς έχει γίνεται. Ένδειξη, απόλυτη ένδειξη να κάνει το χειρουργείο αυτό. Mm-hmm. Ξεκινώντας από αυτά τα πράγματα, τα οποία έχεις και τη δυνατότητα. Υπάρχουν με την εμπειρία. Υπάρχουν οι αντικειμενικές ενδείξεις λοιπόν και υπάρχει και η αισθητική που μπορεί να έχει μια ιδιαίτερη αίσθηση της αισθητικής και αντίληψη αισθητικής στο συγκεκριμένο άτομο. Ναι. Που και εσείς φαντάζομαι θα πρέπει να τη σεβαστείτε μερικές φορές. Προφανέστατα. Ο στόχος ενός πλαστικού χειρουργού σε αυτή την περίπτωση είναι να ταιριάξει το σώμα στην ατεριάξη το σώμα στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται την mm-hmm. κοιλιά στο σώμα στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η γενικότερη κατάσταση της κοιλιάς. Να δημιουργήσει ένα φυσικό αποτέλεσμα. Ένα φυσικό αποτέλεσμα. Έτσι. Δεν μπορεί να κάνει μια κοιλιά τεντωμένη σε ένα άτομο που είναι χαλαρό. Επειδή τρέχει ο χρόνος μας, να δούμε πάλι φωτογραφίες και να σας πούμε εντωμεταξύ ότι μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες από το site του γιατρού, το ντουντουλάκης.com ακριβώς, www.ντουντουλάκης.com. Και εδώ τώρα τι έχει γίνει? Απίστευτο αποτέλεσμα. Ναι. Και δεν φαίνεται και η τομή, έτσι. Φάνηκε μια γράμμα στην οποία έχω δημιουργήσει εγώ στους ορθούς κοιλιακούς, γιατί αυτή η κυρία είχε μια χαλάρωση γιατί είχε κάνει δίδυμα.
είχε μια χαλάρωση στους ορθούς κοιλιακούς, αυτό που σας περιέγραφα προηγουμένως, την οποία με το να της κάνει το πλαϊκέισον στην ευθεία του οφαλού, δημιουργήθηκε μια η αίσθηση της γράμμωσης. Ή τέλος πάντων αναδείχθηκαν οι ορθοί κοιλιακοί, οι ασκήσεις που είχε κάνει, ας πούμε, στο παρελθόν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν φαίνονται λοιπόν, δεν υπάρχει κάποια τομή μετά που φαίνεται. Η τομή κρύβεται μέσα στον μπικίνι και έχει να κάνει όπως στη γεσαρική. Λίγο, εγώ κάνω πάρα πολύ μικρές τομές. Χρησιμοποιώ ειδικές τεχνικές, έτσι ώστε να κλέψω ιστούς και να βελτιώσω και τα πλαϊνά και πολλές φορές και τα πόδια. Δηλαδή να κάνω διπλά ή τριπλά χειρουργία σε ένα, έτσι ώστε να βελτιώσω, ας πούμε, όλη την εικόνα της περιοχής. Εδώ τι έχει γίνει? Εδώ έχει γίνει πάλι το ίδιο πράγμα. Αυτό που σας περιέγραφα προηγουμένως. Φαίνεται η διαφορά και στο πλάι. Η κοιλιά της κυρίας στην αριστερή φωτογραφία, στο πριν, προσπαθεί να την κρατήσει, αλλά δεν μπορεί να το κάνει γιατί έχει ξεχυλώσει το κοιλιακό τείχομα. Επόμενη φωτογραφία. Ωραία, ναι, εδώ αναφερόμαστε. Αυτό είναι το τοπικό πάχος που μπορεί να υπάρχει. Και στα πλαϊνά που μας είπες. Ναι, και μπορεί να γίνουμε λιπογλυπτικοί. Αφορά και τους άντρες η κοινοπλαστική. Προφανέστατα, βέβαια. Όπως περιπτώσεις ανθρώπων, ηλικιακά πάει. Έχω δει και έχω παρακολουθήσει ανθρώπους που μετά από αυτό που είπατε, την απώλεια πολλών κιλών, χαλαρώνει απίστευτα το σώμα τους. Με αποτέλεσμα να έχουν πρόβλημα και να μην αισθάνονται καλά όταν βγάλουν τα ρούχα τους. Να δημιουργείται πρόβλημα και να είναι ένα δυσάρεστο πράγμα που συμβαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν παλέψει τόσο σκληρά για να χάσουν αυτά τα κιλά. Έχουν ζήσει μια δύσκολη ζωή. Ναι, και όταν το αποτέλεσμα, ας πούμε, υπάρχει. Εγώ ασχολούμαι με την παθογόνο παχυσαρκία και ήθελα να σας πω και προηγουμένως, όταν ξεκίνησα τη συζήτηση για το. Θα πρέπει να είμαι σίγουρος ότι το άτομο αυτό είναι όριμο. Και ξέρει για ποιο λόγο θέλει να κάνει. Πρέπει να μπορεί να το συντηρήσει και να το υποστηρίξει αυτό και με τη διατροφή του μετά. Ένα είναι αυτό που ούτως ή άλλως γίνεται. Γιατί συνήθως ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει σε μια διαδικασία ενός χειρουργείου συνήθως προσέχει. Να συνεχίσει να. Και εγώ το κάνω και με προοπτική έτσι ώστε να κρατήσει το χρόνο. Γιατί δηλαδή ακόμα και αν πάρει κιλά, έχει τύχει ας πούμε 27 κιλά να πάρει μια κυρία και να τα χάσει μετά. Και στη φάση που είχε φουσκώσει και στη φάση που ξεφούσκωσε, η κοιλιά είχε μείνει αναλογική με το σώμα της σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι θα περίμενε κανένας. Μάλιστα. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία εμπλέκονται και ασθενείς οι οποίοι έχουν. Εμπλέκονται και οι ψυχολόγοι οι οποίοι παρακολουθούν τα περιστατικά. Ειδικά στην παθογόνο παχυσαρκία, για να κάνουν την ψυχολογική υποστήριξη έτσι ώστε να μπορέσουν να τηρήσουν τους κανόνες του παιχνιδιού εντός εισαγωγικών. Η διαδικασία όλη γίνεται με ολική αναισθησία? Ναι, είναι ένα χειρουργείο που μπορεί να γίνει με ολική νάρκωση είτε με επισκληρίδιο επίσης, με πολύ μεγάλη άνεση και μέθη. Δηλαδή πάρα πολλά τα άτομα τα οποία επιθυμούν να κάνουν επισκληρίδιο και όχι γενική αναισθησία. Επομένως, να υποθέσω ότι οι κίνδυνοι που υπάρχουν δεν υπάρχουν στην ουσία. Είναι οι κίνδυνοι της οποιασδήποτε αναισθησίας και του οποιοδήποτε χειρουργείου σε ένα υγιές άνθρωπο. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Δεν είναι ένα χειρουργείο. Καταρχάς δεν εμπλέκουμε ευγενή όργανα. Είναι δηλαδή δέρμα, λίπος. Αυτή είναι η διοριστή η οποία χρησιμοποιούμε. Οπότε είναι δύσκολο να υπάρχει μια επικίνδυνη, μια επιπλοκή, ας πούμε. Ναι, υπάρχει ένα χειρουργικό πλάνο στο οποίο μετακινείται η κοιλιά μας, δηλαδή μεταξύ του κοιλιακού τείχωματος και του δέρματος. Υπάρχει ένας κινητός ιστός. Σε αυτό το χειρουργικό πλάνο εμείς χειρουργούμε, όπου δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να πάθει μια βλάβη ή να υπάρχει τέτοια νεύρωση, γιατί χρειάζεται να κάνει κάποιες κινήσεις ή κάποιες πράξεις, και άρα όταν θα κοπεί αυτή η νεύρωση να δίνει και τον πόνο. Γι' αυτό το λόγο σας λέω ότι μετά το χειρουργείο, μετά που θα βγουν από την κλινική, πάρα πολλοί κόσμοι πηγαίνουν, ας πούμε, περίπου από τα παιδιά του. Την επόμενη, τη Δευτέρα, ας πούμε, για παράδειγμα, οι περισσότερες κυρίες επιστρέφουν στη δουλειά τους. Δεν είναι υπάλληλοι. Όταν είναι υπάλληλοι, μένουν μερικές μέρες παραπάνω. Έχουν την ευκαιρία να αποφασίσουν. Ναι, έρχεται όλος ο κόσμος που θέλει. Κοιτάξτε, να βελτιώσει ένα χειρουργείο, την εμφάνιση του άμεσα. Ένα χειρουργείο που δεν είναι απαραίτητο για λόγους υγείας, γίνεται τη στιγμή την οποία θα το πάρεις απόφαση. Καθένας έχει τους χ, ψ, ι λόγους, οι οποίοι είναι σεβαστοί, γιατί είναι το έναυσμα για να κάνεις πατ-πατ στον εαυτό σου. Ναι, να πεις σε αγαπάω. Λίγο. Θέλω να κάνω κάτι για σένα. Έτσι. Δηλαδή να βγαίνουμε αεράτη με την παρουσία μας και τη φιγούρα μας στην καλύτερη της εκδοχή. Έτσι. Είναι μια απόδειξη, γι' αυτό την κάναμε αυτή την κουβέντα με τον γιατρό, ότι υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε γυναίκες και άντρες στη συσσόρευση λίπους, που είναι με τον λιγότερο δυνατόν επώδυνο τρόπο, γιατί η επιστήμη έχει προχωρήσει, υπάρχουν μηχανήματα. Και ο γιατρός εδώ πέρα, ο κύριος Δουντουλάκης, με την τεχνογνωσία του και την εμπειρία όλων των περιστατικών, μπορεί πραγματικά να δώσει
λύση σε ένα πρόβλημα που σας φαντάζει λύση, μεγάλο. Άμεση λύση, μόνιμη λύση και χωρίς ιδιαίτερη. Βασικά ένας πλαστικός χειρουργός ξέρει και πρέπει να μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Κλείνοντας, να μας πεις τι πρέπει να είναι, γιατί πράγματα πρέπει να είναι αποφασισμένος κάποιος που θα πάρει, όταν το θέλει να το κάνει. Δηλαδή, τι πρέπει να έχει πάρει απόφαση. Η απόφαση που πρέπει να έχει πάρει είναι να θέλει να το κάνει. Mm-hmm. Αυτή. Δεν υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να τηρηθούν. Θεωρώ ότι κάποιος ο οποίος είναι όριμος και θα κρίνω ότι μπορεί να χειρουργηθεί. Εγώ προσωπικά μιλάω για μένα, γιατί ο καθένας μας έχει τα δικά του μέτρα και τα δικά του σταθμά. Αλλά εγώ για να κρίνω ότι μπορώ να χειρουργήσω κάποιον και να του πω το OK, ναι, mm-hmm. πάμε, σημαίνει ότι θα νιώσω την ασφάλεια ότι αυτός ο ασθενής θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει τη στιγμή που πρέπει να τα κάνει. Mm-hmm. Επομένως πρέπει να είναι απλά αποφασισμένος και να έχει υπάκουση. Ενήλικα άτομα είναι πάντα, οπότε δεν τίθεται θέμα, ας πούμε, να μην υπακούσουν. Mm-hmm. Συνήθως εγώ το προεξοφλώ αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι θα κάνουμε τα πράγματα όπως πρέπει να γίνουν ή δεν τα κάνουμε καθόλου, δεν ξεκινάμε καθόλου. Mm-hmm. Γιατί είναι ένα χειρουργείο το οποίο δεν χρειάζεται να γίνει. Δεν είναι δηλαδή το κάνουμε ανοιχτή καρδιά ή ξέρω εγώ, μη γίνεται το... θέμα ζωής και θανάτου. Έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει με το σωστό τρόπο για να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα. Το θεμητό αποτέλεσμα. Να ευχαριστήσουμε τον γιατρό μας, τον κύριο Ντουλάκη. Εγώ να σας ευχαριστώ που με κάλεσατε. Να ξεκινήσω Απρίλιος πολύ όμορφα για εσάς. Σας περιμένουμε και για την επόμενη συναντησή μας. Στην επόμενη, μάλλον, λέω να πάμε και μια βόλτα εκτός τηλεόρασης. Θα πάμε έξω. Θα πάμε έξω στο φίλο μας τον Κυριάκο, ο οποίος σε 15 μέρες ξαναέρχεστε. Υπολογίζω ότι ίσως να έρθει το Πάσχα, στην περίοδο του Πάσχα. Το Πάσχα έχουμε γένεια. Θα πάμε σε ένα καλό φίλο που ανοίγει και θα είναι και πάρα πολλοί κόσμοι από τα Χανιά, στο Villa Mercedes. Το οποίο κάνει την ανακαίνισή του. Είμαστε σε επικοινωνία και έχουμε να σας πούμε απίστευτα νέα. Αλλά όλα αυτά στη λίγη.